Ο Τσίπρας τα οργάνωσε, διότι αυτό εφωελείται. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή. Να σας ρωτήσω εγώ ευθέως, ναι, σαν δημοσιογράφο. Πιστεύετε ότι κινείται σωστά ο Τσίπρας, ο κ. Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ? Τον κύριο Τσίπρα, δηλαδή, αν κινείται σωστά ή όχι, κατά την άποψή σας, και άλλο να λέτε ότι το οργάνωσε. Εγώ δεν είπα ότι όχι, το οργάνωσε. Άλλοι το εγώ σας περιέγραψα τι έγινε. Λοιπόν, δεν λέω ότι το οργάνωσε, αλλά λέω ότι ήταν κακό το οποίο το παίρνει πάνω το πράγμα. Σε μια προσπάθεια να μην γίνουν εκλογές και πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Δεν είναι μόνο ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος βλέπει ότι η επόμενη μέρα των εκλογών δεν τον συμπεριλαμβάνει σε αρχηγικό ρόλο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι κυρίως το κατεστημένο στην Ελλάδα, αυτό που έχει να χάσει αν γίνουν εκλογές και βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν λέω κατεστημένο, θέλω να είμαι σαφής. Είναι αυτοί οι οποίοι το καλοκαίρι τους χαρίστηκαν πρόστιμα φορολογικά δισεκατομμυρίων δραχμών από λαθρεμπόριο καυσίμων. Είναι αυτοί που δεν πρόλαβαν να πάρουν πίσω τις μετοχές των τραπεζών και αισθάνονται να είναι διοικήσεις χωρίς να έχουν τη μετοχική στήριξη. Είναι αυτοί οι οποίοι τις τελευταίες μέρες είχαμε 143 τροπολογίες γρήγορα προχθές σε άσχετα νομοσχέδια για να πάρουν και αυτά τα δωράκια τους. Αυτοί φοβούνται, όχι ο λαός. Αυτοί που πήραν, άρπαξαν, διατήρησαν προνόμια, ανήθικα προνόμια, είναι οι άνθρωποι της διαφθοράς και της διαπλοκής. Με αυτούς ο ΣΥΡΙΖΑ θα καθαρίσει. Όσο μπορεί, είναι προτεραιότητά του, θα καθαρίσει. Λαθρεμπόριο καυσίμων στον Πειραιά θα σταματήσει. Η διαφθορά σε άλλες πηγές που έχουν εντοπιστεί θα σταματήσουν. Δεν πρόκειται να έχουμε επίσης κανάλια τα οποία θα λειτουργούν χωρίς άδειες. Θα πάρουν όλα άδειες για να λειτουργήσουν. Το σύμπλεγμα της διαφθοράς και της διαπλοκής, που επί μία 20ετία περίπου ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις και έφερε κατεστημένα στην Ελλάδα, τελειώνει. Ποια κανάλια δεν έχουν άδεια? Αυτά που δεν έχουν άδεια επίσημη. Ποια δεν έχουν? Επίσημη, τα ξέρετε. Δεν θα πάμε τώρα σε ονόματα. Με όλα τα κανάλια δεν έχουν. Όχι, έχουν προσωρινές άδειες. Ναι, αυτό λέω. Οριστικές άδειες, θα γίνουν διαγωνισμός και θα πάρουν άδειες. Ένα λεπτό. Όχι χαριστικά κανάλια. Την τελευταία τριετία. Οι ιδιοκτήτες των καναλιών ζητούν να ξεκαθαρίσει το θέμα και να πάρουν άδειες. Λοιπόν, θα το κουβεντιάσουμε και με αυτούς. Λέω λοιπόν, τα τελευταία διετία. Λέτε να συμφέρει τους ιδιοκτήτες των καναλιών να έχουν προσωρινές άδειες. Αν δεν πληρώσουν, ναι. Αν δεν πληρώνουν, συμβαίνει. Μα οι προσωρινές άδειες έχουν όλα τα. Μα με το καθεστώς που υπήρχε εκεί η οικονομία έχουν προσωρινές, δηλαδή μόνιμες άδειες. Ικανοποιώντας το γνωστό νεοελληνικό ρητό ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Οι κυβερνήσεις δεν το ξεκαθαρίζανε. Μαζί παίζανε. Το ξέρετε. Εγώ σας λέω ότι εγώ θυμάμαι εδώ και χρόνια. Με διασφάλιση της ελευθεροτυπίας. Οι ιδιοκτησίες των καναλιών ζητούσαν επιμόνως να ξεκαθαρίζουν. Ξαναλέω λοιπόν τώρα. Και αν συμφωνήσουν καμία αντίρρηση. Θα υπάρξει συμφωνία. Δημόσιος διαγωνισμός και τελειώνει υπόθεση. Άρα. Δεν θα κρατάει ένας τον άλλον. Οι τράπεζες, τα κανάλια, τα κανάλια της κυβερνήσης, αυτά δεν γίνονται, τελειώσανε. Mm-hmm. Θα τελειώνουν. Είναι σαφές το μήνυμα. Αυτό λοιπόν το σύστημα της διαφθοράς και της διαπλοκής, και δεν θέλω να είμαι συγκεκριμένος περισσότερο, θα φανεί στην πορεία, είναι αυτό που δίνει σήμερα τη μάχη ακόμα και για εξαγορά βουλευτών. Ακούσατε τι είπε ο Χαϊκάλης, ότι του είπε ο άλλος. Ακούσατε. Τι του είπα, ποιον έρχεται. Ψέμα, αλήθεια, να φανεί. Η δικαιοσύνη δεν κινήθηκε γρήγορα. Και σήμερα, αν βγει το πόρισμα, δεν μπαίνει στην ουσία των καταγγελωμένων. Διότι είναι παρανόμως αποκτηθέν, λέει το υλικό. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα? Ένα μείζον θέμα δημοσίου συμφέροντος, το οποίο θίγει τον πυρήνα του πολιτεύματος, εξαγορά βουλευτών είναι η καταγγελία για να βγει πρόεδρος δημοκρατίας. Δηλαδή, χούντα είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν εξαγοράζει βουλευτές για να βγάλουν πρόεδρο δημοκρατίας, τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό είναι προσωπική σας άποψη. Βεβαίως. Λέω λοιπόν. Επαναλαμβάνω. Η πράξη. Ακούστε. Κύριε φίλε, αν επιτρέπετε. Η ενέργεια. Μόνο αυτό ξεκαθαρίστε. Είναι προσωπική άποψη ή άποψη θα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα? Ότι αυτή τη στιγμή γίνεται εξαγορά βουλευτών για να βγάλουν πρόεδρο δημοκρατίας. Καταγγελία, λέω εγώ. Ποια καταγγελία? Όχι, εσείς μιλάτε για εξαγορά βουλευτών. Όταν έχουμε καταγγελία για εσάς. Συνεχίζετε αυτή την άρρωστη πρακτική που έκανε κόμματα της αντιπολίτευσης. Αφήστε την υγεία για άλλους. Να πω κάτι. Λοιπόν, λέω, μιλάτε ως ΣΥΡΙΖΑ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Να ολοκληρώσω. Άρα αυτό που είπα πριν περί ΣΥΡΙΖΑ και περί. Θα ακούσετε κύριε Στρέκα. Μην διακόπτετε. Λοιπόν, η καταγγελία ότι πήγε να εξαγοραστεί βουλευτής για να επηρεαστεί ψήφος για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι προσβολή του πολιτεύματος. Δεν είναι μια περιφερειακή. Αν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια πρόεδρο, καταγγελία είπα. Ενώ, καταγγελία είπα. Κύριε φίλη, ένα εγώ ψήφισα πρόεδρο. Θέλω να πω κάτι. Όχι, όχι. Πείτε μου, όχι, σας παρακαλώ. Όφιλε λοιπόν. Ένα λεπτό, κύριε Στρέκα. Δεν μπορεί να λέτε. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε οποιοδήποτε κανένα. Όφιλε η δικαιοσύνη να ερευνήσει την καταγγελία επί της ουσίας. Το κάνει αυτό. Και να μην οχυρωθεί πίσω από το παρανόμως αποκτηθέν υλικό. Πάντως κάποια προσωπικά δεδομένα. Ποιο υλικό, Νίκο μου, του Χαϊκάλη ή του Αποστόλου, γιατί και ο ένας έγραφε τον άλλο. Παραλαμβάνω όλο το υλικό να γίνει έρευνα με όλο το υλικό. Το τσίμα θα βγει το πόρισμα. Πάμε παρακάτω. Ανακοινωθεί. Το πόρισμα δεν είναι επί της ουσίας. Για πού το ξέρετε εσείς? Μα ξέρουμε, έχει υπάρξει απάντηση. Πού το ξέρετε εσείς ότι θα είναι επί της ουσίας? Υπάρχει επίσημη απάντηση.
Κύριε Φιλή, υποτίθεται ότι τα διαβάσανε, το είδαν. Άκουσα, το υλικό. Άκουσα λοιπόν ότι δεν ερευνάτε το υλικό, διότι είναι παρανόμως αποκτήσεων. Δεν δημοσιοποιείται, όχι, δεν ερευνάτε. Δεν ερευνάτε κιόλας. Διότι επί 15 μέρες είναι στα χέρια της δικαιοσύνης και δεν πήγε, λέει, στην εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας να ερευνηθεί η γνησιότητά του. Δεν είναι κρίμα να υιοθετεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρα, αλλά και άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ τελικά τις καταγγελίες του κυρίου Χαϊκάλη. Δεν είναι στενά, δεν είναι κατηλασμένη. Επίθεση του συστήματος της διαφθοράς και της διαφλογής. Δεύτερον θέμα. Εγώ είμαι το σύστημα διαφθοράς. Εσείς δεν ξέρω παναγνωρίζετε. Μα σας ρωτάω. Εγώ είμαι δύο χρόνια βουλευτής. Αναφέρθηκα. Το δεύτερο θέμα, πιο σημαντικό. Εξίσου σημαντικό. Πάμε στα σημαντικά. Τα μέτρα. Πάμε στη πολιτική. Πάμε αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διπλά σημαντικό. Μην πάμε τελικά. Η διαπλοκή και η διαφθορά και οι νταβατζίδες, όπως υπόθηκε από κάποιον άλλον, δεν είναι δεύτερο θέμα. Έχουν πάει σε εσάς όμως. Κύριε Φίλε, έχουν πάει όλοι σε εσάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν πάει. Έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΑΝΕΛ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Σκρέκα, λυπάμαι, είστε και υπουργός Ανάπτυξης. Είμαι υπουργός Ανάπτυξης. Να μιλήσουμε για ανάπτυξη όμως. Πάμε τώρα, δεύτερο θέμα. Να μην μιλήσουμε για τον κύριο Χαϊκάλη. Τα μέτρα που έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση με το mail του κυρίου Χαρντούβελη έναντι της Τρόικας. Είναι μέτρα τα οποία αφορούν περικοπή δραματική των συντάξεων, αύξηση του ΦΠΑ σίγουρα στα ξενοδοχεία και συζητείται στα φάρμακα και στα τρόφιμα. Κατάργηση του εργασιακού νόμου, δηλαδή του νόμου που επιτρέπει τις απολύσεις στην ουσία, και μια σωρό άλλα μέτρα τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Δεν είναι λόγια, είναι καταγεγραμμένα και συμπεριλαμβάνονται και στην έκθεση που έχει συντάξει η Τρόικα και συνοδεύει τις διάφορες εγκρίσεις στα κοινοβούλια της παράτασης των δύο μηνών. Είναι κατεθειμένα πράγματα, δημόσια. Αυτά θέλουν να επισπεύσουν. Αυτά θέλανε. Οι εκλογές όμως αυτές τις μεθοδεύσεις θα τις ματαιώσουν. Θα ξεκινήσουμε από άλλη βάση μετά τις εκλογές να συζητάμε τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών. Κάτι τελευταίο. Η ελπίδα. Η περιβόητη ελπίδα. Το τελευταίο διάστημα είχαμε μια νέα εκδοχή του success story. Όλοι οι πολίτες ξέρουν με τη success story. Ότι δήθεν θα πηγαίναμε καλά. Χωραφέξαλα. Τόσο καλά θα πηγαίναμε και τόσο ήταν βάσιμη αυτή η ελπίδα που άρχισε μια συζήτηση περί εκλογών, λέει, για να διαλυθεί η αγορά. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία στροφή στην αισιοδοξία, στροφή στην ελπίδα. Βυθίζεται η οικονομία, βυθίζεται η κοινωνία. Μόνο με πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξουν προϋποθέσεις για μια νέα πορεία της χώρας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Φίλη, ότι πραγματικά αρκούσε ένα εκβιαστικό δίλημα του να εκλέξουμε πρόεδρο ή να πάμε σε εθνικές εκλογές. Στη δημοκρατία. Ακούστε. Εκβιασμό στη δημοκρατία. Εγώ να πάμε μίλησα, λοιπόν, τότε. Ένα εκβιαστικό δίλημα. Γιατί χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ τον θεσμό του Προέδρου, ναι, για να προκαλέσει εθνικές εκλογές. Το Σύνταγμα εκλογές. Το λέει αυτό. Όχι, το Σύνταγμα δεν λέει αυτό. Τι είναι αυτά που λέτε και το Σύνταγμα εκβιάζει. Αφήστε με να μιλάω. Μα να μιλάμε πράγματα που δεν ισχύουν. Το σύνταγμα δεν λέει αυτό. Να χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση κάθε φορά που θα έχουμε εκλογές του Προέδρου. Ακούσε με λίγα. Εγώ δεν σα διέκοψα, λίγο να πω και εγώ την άποψή μου. Λοιπόν, δεν λέει ότι κάθε φορά που θα έχουμε εκλογή Προέδρου θα πρέπει τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκμεταλλεύονται αυτή την περίσταση για να οδηγούν τη χώρα σε εθνικές εκλογές. Και τέλος πάντων, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, το εκλογές κάθε ένα χρόνο, κάθε δύο χρόνια, αυτό δεν μπορεί να φέρει μπροστά τη χώρα. Αυτό την πάει συνέχεια πιο πίσω. Σε όλες τις οργανωμένες χώρες, να τελειώσω. Στη Γαλλία, στην Αγγλία έχουν κάθε πέντε χρόνια και το τηρούν αυτό. Στις υπόλοιπες χώρες που είναι τέσσερα χρόνια το τηρούν. Μόνο στην Ελλάδα θέλουμε, με το που βγαίνει η νέα κυβέρνηση, κάθε χρόνο θέλουμε εκλογές. Γιατί δεν μας έχει πολιτική κρίση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής. Πολιτική κρίση. Εσείς δεν αναρωτιέστε, κύριε Φίλη, δεν αναρωτιέστε για ποιο λόγο. Με το που υπάρχει ο φόβος για εθνικές εκλογές και ο φόβος μήπως αλλάξει η διακυβέρνηση αυτής της χώρας, ξαφνικά παγώνει η αγορά, ξαφνικά οι Έλληνες επενδυτές σταματάνε να βάζουν τα χρήματά τους, ξαφνικά όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας φοβούνται τις εκλογές. Γιατί? Να μιλάμε τρεις φορές σε ένα λεπτό με τη λέξη φόβος. Ναι, μα είναι αυτό, η αλήθεια, αυτό έχει επικρατήσει. Είσαστε λοιπόν ο φόβος, όχι η ελπίδα. Γιατί ο φόβος είστε. Τρομοκρατία αυτό. Τα ξένοι. Αυτά λέτε. Τι κάνουμε τώρα. Τον ένα και μοναδικό υποψήφιο υπάρχει, είναι φοβερό. Έχουμε μόνο ένα υποψήφιο, κύριε Καμπουρακή, κύριε Οικονομία. Δεν έχουμε δύο. Ναι. Έναν έχουμε. Και δεν μπορούμε να συνενέσουμε στο ένα πρόσωπο. Ακούστε λίγο και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό. Δεν μπορούμε να συνενέσουμε, να συμφωνήσουμε σε ένα πρόσωπο για να συνεχίσει. Ακούστε λίγο. Για να προσπαθήσουμε και να βάλουμε. Ο κύριο Δήμα θα είναι υποψήφιο και την τρίτη φορά πέστε. Απαντήστε μου. Ο κύριο Δήμα θα είναι και την τρίτη φορά. Επειδή μιλάτε για ελπίδα. Ναι. Όταν αναλάβαμε διακυβέρνηση αυτής της χώρας η Νέα Δημοκρατία,
Θα σας θυμίσω ότι 30.000 άνθρωποι χάναν τη δουλειά τους κάθε μήνα. Η ανεργία αυξανόταν με 1% το μήνα. Θα σας θυμίσω ότι η ύφεση ήταν 7,5% και είχαμε έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 6,5%. Κρίνει ο λαός, κύριε Σκρέκα. Κύριε Φίλη, αφήστε με. Κάνετε απολογισμό προεκλογικό. Δεν σας αρέσει. Δεν σας αρέσει άλλο. Προεκλογικό απολογισμό κάνετε. Άλλο κουβεντιάζουμε τώρα. Για τη διαπλοκή πέστε μας. Για το λαθρεμπόριο καυσίμου πέστε μας. Για τις συντάξεις πέστε. Για αυτά πέστε μας. Για τις τροπολογίες και δικές σας τροπολογίες. Ακούστε λίγο, υπογράφουμε σήμερα τα σκάνε που θα μπουν σε όλα τα τελωνία και σπήλες εισόδου, ναι, για να σταματήσουμε αυτό την το. Την τροπολογία το καλοκαίρι που χαρίζει 1,5 δισεκατομμύριο σε συγκεκριμένες επιχειρηματίες, το ξέρετε. Λαθρεμπόριο, το ξέρετε αυτό. Λαθρεμπόριο, ναι ή όχι. Το ξέρετε ότι το κόμμα σας δεν ψήφισε τη μείωση φαρμάκου κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Το ξέρετε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε βγει και είχε προστατεύσει ό,τι και είχε πει να σώσουμε του φαρμακοβιομηχανούς. Τα θυμάστε αυτά. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, προχθές 140 τροπολογίες. Βροχή. Για ποιο λόγο. Τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμα στην Ελλάδα. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. 1,5 έχουμε. Ακούστε λίγο. Αλλά πέρσι είχαμε 1,2 εκατομμύρια. Φέτος το 2014 για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν 159.000 νέες εργασίες. Συγγνώμη κύριε Καμπουράκη. Παρακαλώ. Και 17.000 νέες επιχειρήσεις. Και το τρίτο τρίμηνο του 2014 η χώρα είχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξη στην Ευρωζώνη με 1,6%. Και αυτά είναι κάποια νούμερα. Ακούστε λίγο. Είναι κάποια νούμερα τα οποία μπορεί να μην φαίνονται σε όλο τον κόσμο. Αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και οι αριστεροί που μιλάω και φίλοι και γνωστοί στον περιγυρό, ξέρετε τι λέγανε. Μην πάμε σε εκλογές τώρα, κάτι αρχίζει, καλά, αρχίζει να φαίνεται. Ωραία, ωραία, και εσείς τους πάτε εκεί. Αλλά σου πείτε, δεν θα πάμε σε εκλογές. Και ξέρετε, είναι, εκλογές. Είναι η έντιμη και η καθαρή λύση. Τα άλλα είναι αυτά που ζούμε. Θα βγει οι εκλογές είναι η έντιμη και η καθαρή λύση. Κύριε Καμπουρά, κύριε Κομέ, εγώ πιστεύω σαν νέος πολιτικός ότι η κοινή λογική που αυτή τη στιγμή έχει περάσει όλο τον κόσμο και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις και από τις κουβέντες που κάνουμε όλοι στον περίγυρο μας, θα περάσει και στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και θα εκλέξουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί αυτό πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή. Και σε τελευταία ανάλυση, ένα σχέδιο τετραετές που έχει αρχή, μέση και τέλος, δεν μπορεί να το σταματά στη μέση που αρχίζει και φαίνονται κάποια δείγματα ότι πάει κάτι καλύτερα. Δεν φαίνεται όμως. Η αριθμητική δεν το βγάζει. Κύριε Καμπουράκη, η αριθμητική. Συγγνώμη, για αυτούς 159.000 που βρήκανε μία θέση εργασίας φαίνεται. Και 250.000. Αν ήταν 200.000 περισσότεροι άνθρωποι, δεν θα βγαίνει. Αυτό θέλω να σας πω. Η εκλογή του Προέδρου δεν φαίνεται. Δεν βγαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποδειχθεί την Τρίτη. Ο αγώνας τελειώνει με το σφύριγμα του διαιτητή, κύριε Καμπουράκη. Δεν τελειώνει ούτε στη συμπαράταση ούτε στο πρώτο ημίχρονο. Έχουμε ακόμα δύο εκλογές. Για να μην μοιάζεστε. Μια και το πει.